Εντάξει, πάτησε ένα κουμπί, τώρα θα δούμε. Θέλω να αρχίσει και λίγο. Αλλά οι Βυζαντινοί δεν λέγονταν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και μάλιστα οι ξένοι όταν θέλανε να του μειώσουν, τους λέγανε. Εγώ με τα αυτιά μου άκουσα τον παππού μου από την Βυθινία να λέει εμείς οι Ρωμαίοι. Όχι οι Ρωμαίοι. Εμείς οι Ρωμαίοι. Οι ξένοι όταν θέλανε να μειώσουν, τους λέγανε βασιλιάς των Ελλήνων. Όταν θέλανε ο Κάρολος, ξέρω το, ο Καρολομάγνος, το 800. Τους έστειλα μια απάντηση, ξέρω και εγώ, τους απευθυνόταν στον βασιλιά των Ελλήνων. Αυτοί δεν δεχόντουσαν, βέβαια, τέτοιο σαν. Δημήτρη, δώσ' την κάμερα μας. Δύο λεπτά, να γράψω λίγο. Χαίρετε κύριε. Μου λες για να τι έχουμε εδώ. Κάτσε με. Είναι ένα παιδί, ένα φίλο σου, ρε. Πάνω στην Τούμπα, όχι. Ποιον. Ο Μπακόλας ήταν καθοριστικός για να φύγουν. Ένας αρματολός. Ο οποίος... Εν ενεργεία και συνταξιούχη πιο πολύ. Ο Στέφανος είναι κιθαρίστας. Ή δράμε. Φυσικός. Φουμουσού είμαστε, φουμουσού. Εδώ πολύ τεχνίτης. Σίγουρα σήμερα πληρώθηκα με τα παιδιά συνταξιούχη και κλάψανε. Ναι, τους δώσανε έναντι. Γιορτάκη, για ξανακάντω αυτό που έκανε. Γεια σου, Γιορτάκη. €1.975 στα 1.480. Εμείς ελπίζουμε να πάρουμε τα 1.400. Ναι. Καλά παίρνει τόσα πολλά και δεν είναι. Εμείς υπολογίζουμε για... Καθαρά. Τα παιδιά, η 28η κλάση, η τελική κλάση του είχα όταν πληρώνεις επί χρόνια και βγαίνεις μετά από 35 χρόνια και στην 28η την τελευταία που πλήρωνες 1150 ευρώ το μήνα ασφάλιστρα, δίνει σύνταξη 2500. Βγάλε τις κρατήσεις. Εγώ δεν έχω ακούσει για να είμαι γιατρός ή γιατροί μιλάς, για γιατρούς. Παιδιά, εγώ έχω συγγενείς με από Ίκα, αλλά δεν παίρνω πλάση. Παιδιά, σας λέω ακριβώς. 28η κλάση, μαζί με το επικουρικό της, δίνει 2.500. Μαζί ρε παιδιά, 2.500. Αφαίρεσε τα... Ανέργη... Ε? Και όταν λέω επικουρικό, ρε δεν τη βλέπει καθόλου τη Λίντα. Έλα να βγάλεις και θα αλλάζει το φιλμ τώρα γιατί την εικόνα. Είμαι τριόφιλμ. Μάλλον βγάλετε με το στάδιο. Είναι σειρά μας. Λίντα, εμείς τραβάμε για να την ομορφύνουμε. Σε τραβάμε για να την ομορφύνουμε. Γεια σας, Σταύρε. Ρε παιδιά, για ένα μικρό καναπτάκι αν έχει. Δεν βλέπει ρε Σταύρε αυτό. Λες να τα δείξει όταν τα... Θα σπρίσω στα γλώσσα. Θα μπορεί να το φτιάξει ο Σταύρος, λες. Ο Σταύρος όποτε παίρνω, κάνει ότι δεν τρώει. Ναι. Δεν μας τα.
Εκείνος, εκείνος, ποιος είναι ο πονηρός. Εγώ σου είναι γιατρό. Αν είναι δυνατόν, να σου δίνεις τίποτα. Μητρός. Και το είδε και ο άλλος ο Σταύρος, γιατί την έχει πατήσει. Από μια σκληρή μπριζόλα. Δεν το πρόσδειλα, μόλις πήρε στο Σταύρο το σελεγό, σταμάτησε να τρώει. Α, ήρθε και ο μεγάλος. Πού θα κάτσει ο Φίλιππα, στον Απότσο? Στον Απότσο θα κάτσει ο Φίλιππα. Έχω τη θέση μου.
πειράζει. Γιάννη, λένε ότι έχει φτάσει σε ανώτερο επίπεδο, ε. Έχει φτάσει ανώτερο επίπεδο, λένε εδώ πέρα. Δεν το παραδέχεσαι, Γιάννη, μην το παραδέχεσαι. Μελλοντικός. Δεν
δεν πρέπει να κοιτάς. Στέρεψαν τα λόγια.
άδεια οι ματιές, μη με ρωτάς, θα κλάψω απ' του καημού τη ζάλη. Στη δώνα, την κρίνη θα σε δω, να σου σβηρίξω ένα σκοπό εκεί στη δώνα, στη δώνα, θα τραγουδήσω ένα σκοπό από εκείνους που αγαπώ. Σύνθεση Τραγόπουλος. Από τραγούδι θα γνωρίσαμε. Στίχη Τραγόπουλος. Δική του, όλα. Όλα δικά του. Είναι μεγάλο. Υπέροχο. Δεν είπα ψέματα. Κάναμε την παρουσίαση εδώ. Αλήθεια. Θα το πούμε νωρίτερα. Είναι αν είναι να φύγουν τα παιδιά, το λέμε λίγο νωρίτερα. Τώρα θα το πούμε. Συγγνώμη για το περιεχό μου, κάλλη που παππούσα. Για συγγνώμη μου, αρχίστε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μουνί δεν ξέραν τι θα πει και φάτσα γυναικεία, καθώ και την ευγάζανε κόλο και μαλακία. Ουλαλά, ουλαλά, ουλα, ουλα, ουλαλά, 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 ουλα, ουλαλά. Είχα να πει κάτι ψωλές κατάτια στυλωμένα και δυο αρχίδια σαν ασκιά. Μαμάμι μόνο ένα, ουλαλά, 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 Ηλιάδα, δεν έχεις. Τόσες φορές απανωτές. Πιο δυνατά. Ξανά. Τόσες φορές. Ναι.
Τόσες φορές αμαλωτές. Γλυκά θέλω, τα ίδια και τα ίδια. Σκάστε γαϊδούρια. Το ποιητή εγώ βοηθάω. Τόσες φορές αμαλωτές. Τα ίδια και τα ίδια. Μα αφούς τους κολοκύκλωτες. Σας έπληξα τα αρχίδια. Κατάλαβες έτσι. Σήμερα όμως θα σας πω μια άλλη ιστορία. Του πολεμού και ήταν μια κυρία. Θα πω για τον Μενέλαο. Θα πω για την Ελένη που ήθελε συνέχεια μια πουτσα σηκωμένη. Και άλλα έχω να σας πω και να σας ιστορήσω πως η γλυκιά Ελένη μας τον έπαιρνε από πίσω. Ο βασιλιάς Μενέλαος πισόκολλα της πισίνε, αλλά δεν τα καταφέρει, δεν είχε βαζελίνη. Ο Πάρης όμως, όμορφος, παρφάτος και γέννης, γαρίφαλο τον έκανε το κόλο της Ελένης. Για αυτό σημαίνει βαρβάτος, ε. Τρανό βγαίνει συμπέρασμα από το τραγούδι όλο. Τραγούδι είναι αυτό, έτσι. Ο Τροϊκός ο πόλεμος είχε αφορμή τον κόλο. Γι' αυτά που λέει ο Όμηρος. Σας είδα πάνω στο καβάλιτο και σε έναν εκείνη και ήταν να σου δίνει χίλια φυλάκια στο λεπτό. Σας είχανε στην γειτονιά, στην γειτονιά, παρό η ώρα ήταν ελεία. Και οι κοπέλες όλες που ήτανε καριόλες φωνάζανε απ' τη γωνιά. Να το πάρεις το κορίτσι, να το πάρεις μη το παιδεύεις. Όλη η γειτονιά φωνάζει να το πάρεις το κορίτσι, να το πάρεις. Δεν σου λένε να το πάρεις με τη βία, να το πάρεις επειδή τον αγαπάς. Να δεν ξέρεις το χώρο του Ισαΐα, μη φοβάσαι να στο πάρει ο παπά. Έλα πάρτο το κορίτσι και μην κάνεις το πισματάρι. Όλη η γειτονιά φωνάζει να το πάρεις το κορίτσι, να το πάρεις. Καμπόι και καμπόι και σου καμπό το σόι. Τα ίδια και τα ίδια μας πείσατε τα αρχίδια. Είναι κουρόπιμινάλα, είναι μεγάλη κουφάλα. Είναι κουρότροϊμούρα, είναι μεγάλη χαμούρα. Και την όμορφη πόλη και φεύγετε.